Και εμείς από τον πύργο από τη Δυτική Ελλάδα θα πάμε στην Σάμμο για τη συνέχεια και θα καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Χάρη τον Ζαβουδάκη, με την καλεσμένη του, διότι εκεί, Χάρη μου, καλημέρα, έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γράψει την δική του ιστορία για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια. Βεβαίως, 14 χρόνια κλείνουμε φέτος. Είναι ένα όνειρο ζωής για έναν δικό μας άνθρωπο, το Σωτήρη το Μαριωρή. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, θα μας πει βέβαια περισσότερα, και έχουμε μαζί μας την αντιδήμαρχο του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, την κυρία Δέσποινα Κάιλα. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού πολιτισμού και βεβαίως φέτος έχει εκπονήσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα ο Σωτήρης ο Μαριωρής, με την συνεργασία και την αμέριστη συμπαράσταση που έχει από τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου και την κυρία Κάιλα και την ομάδα της, για να μην αδικήσω κανέναν, γιατί δουλεύετε ομαδικά, έτσι δεν είναι, κυρία Κάιλα? Γι' αυτό έχουμε αποτελέσματα, κύριε Χασεβουδάκη. Λοιπόν. Σας καλησπίζω και εγώ από την όμορφη Σάμμο. Συνεχίζουμε και επιμένουμε. Τα Ιρέα Πυθαγόρια, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα της φετινής χρονιάς, θα συνεχιστούν, γιατί το οφείλουμε και στους συμπατριώτες μας που περιμένουν κάθε χρόνο αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν ποιότητα. Θέλω να σας πω ότι για μας τα Ιρέα Πυθαγόρια είναι ένα τρίπτυχο στο μυαλό μας. Είναι ιστορία, μνήμες και συνέχεια. Συνδέουμε στην ουσία την ιστορία μας, τη βαριά ιστορία μας, τους φιλοσόφους που περπάτησαν αυτό το νησί, τον Επίκουρο, τον Πυθαγόρα, τον Αρίσταρχο, τους συνδέουμε το σήμερα και δείχνουμε, μαθαίνουμε τους νέους μας την ιστορία και τη συνέχεια. Αυτό είναι το νόημα. Ο κύριος Μαριωρής, ο κύριος Σωτήρης Μαριωρής, εμπνευστής και συνεχιστής. Εύχομαι πάντα να είμαστε μαζί, ο Δήμος, Αρρωγός, σε ό,τι προσπάθεια κάνει και να προχωράμε μπροστά. Κυρία Κάιλα, πάντα μια ασφάλεια. Είναι ένα φεστιβάλ διαφορετικό από τα άλλα. Πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος του φεστιβάλ, ο κόσμος ο οποίος μπορεί να έρθει, και για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, μπορεί να παρακολουθήσει εκδηλώσεις για θέματα τα οποία δεν τα βρίσκει εύκολα στην καθημερινότητά του. Μιλάμε για αστροφυσική, μιλάμε για φιλοσοφία. Το εθνικό αστεροσκοπείο, εθνικό αστεροσκοπείο, ουρανογραφία, το μηχανισμό των αντικυθύρων θα έχουμε φέτος για τα παιδιά, να παρουσίαση. Πραγματικά εννοώ αυτό που σας είπα, είναι η σχέση μας με την ιστορία μας. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ξεφεύγουμε από τα άλλα φεστιβάλ που υπάρχουν και είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, δεν σταματούμε μόνο σε αυτό, αλλά φέρνουμε και θεατρικές παραστάσεις που πιστεύουμε ότι θα κάνουν καλό και θα ανοίξουν το μυαλό των ανθρώπων που θέλουν να δουν πράγματα σε αρχεία. Είναι πανέμορφη, αλλά είναι λίγο αδικημένη στα θέματα του πολιτισμού. Γι' αυτό το καλοκαίρι διεκδικούμε και παίρνουμε πράγματα και για μας. Και να μην ξεχάσουμε, Χριστίνα, για να συμπληρώσω, ότι όλα αυτά τα χρόνια αρκετοί τουρίστες πριν τον κορονοϊό έκλειναν τις ημερομηνίες για να έρθουν εδώ και να συμμετέχουν εθελοντικά στα Ιρέα Πυθαγόρια, στην μεγάλη πομπή η οποία γινόταν στο Πυθαγόριο. Το αδιαχώρητο ήταν τότε, δηλαδή αρκετός κόσμος. Και βεβαίως να σας πω ότι έχουμε φιλοξενήσει πολύ σημαντικές, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, επιστημονικές μορφές που μας άνοιξαν τους ορίζοντες. Μάλιστα, και μάθαμε σημαντικά πράγματα, όπως είπε η κυρία Κάιλα, γιατί εδώ στην Σάμμο νομίζω ότι κάποιοι πιστεύουν ότι τα φεστιβάλ είναι μόνο για θεάματα. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι και πολιτισμός, όπως είπαμε, είναι και ιστορία και βεβαίως είναι εκπαίδευση με τα σύγχρονα δεδομένα.